κορίτσι, κατ' όφυλλο ανοιχτό, λαμποκοπάς σαν δάκρυ των αγγέλων, σαν όνειρο ωραίο μαγικό. Με τον Χρήστο Λεοντή συνεργαζόμαστε από το 2007-2008. Πια είμαστε φίλοι. Τον αγαπώ πάρα πολύ. Και είναι από τους συναδέλφους που, παρόλο που είμαστε φίλοι και έχουμε τόσα χρόνια συνεργασία και γνωριμία, δεν έχει υποχωρήσει καθόλου μέσα μου το δέος που νιώθω για τη μουσική του και η συγκίνηση που μου προκαλεί. Είναι πολύ σημαντικό για μένα που παίζω με μεγάλους συνθέτες. Ο Χρήστος είναι πολύ ξεχωριστή περίπτωση για μένα. Είναι ακριβής, είναι τρυφερός, είναι συναισθηματικός και δίνει μεγάλη σημασία στη μουσική. Δηλαδή θέλω να πω, δεν τα ξεπετάει, είναι ακριβής πολύ. Τον ενδιαφέρει. Έχει μια αυστηρότητα, αλλά ταυτόχρονα σου κλείνει και το μάτι. Δηλαδή δεν κάνει ποτέ τον δάσκαλο, δεν μας μαλώνει, αλλά έχει μια αυστηρότητα όπως πρέπει να έχει ένα συνθέτης όταν διευθύνει. Ήμουν από Τσιρικάς, παιδί ήμουνα στο σπίτι και πρέπει να ακούσαμε κάτι από τα Κόκκινα Σημάδια. Νομίζω από το Καρπισμένο Τσοκάλι. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, αλλά θυμάμαι ή αυτό. Ναι, αυτό που λέει τώρα είναι δικό σου αυτός ο δρόμος. Αυτό θυμάμαι σαν μελωδία. Πρέπει να ήμουν 10-12 χρονών. Δεν θέλω να σκέφτομαι τι θα συνέβαινε αν μπορούσα να έχω πει πρώτος ένα τραγούδι. Αλλά τώρα κάνουμε μαζί ένα δίσκο, οπότε αυτά που αγαπώ πάρα πολύ, τα έχουμε βάλει μέσα. Ο δίσκος θα λέγεται «Ήθελα κάτι να σου πω», που είναι μια φράση από το ομώνυμο ποίημα του Γιάννη Ρίτσου, που έχει μελοποιήσει από το πρωινό άστρο, ο Λεοντής. Θα έχει μέσα 10 παλιά τραγούδια και ένα καινούριο. Τα τραγουδάω όλα εγώ, τα έχουμε φτιάξει παρέα, έχει κάνει τις ανοχιστρώσεις φυσικά ο Χρήστος και είναι μεγάλη μου χαρά που θα κυκλοφορήσουμε μια τέτοια εργασία. Και εκπληρώνοντας ένα εφηβικό μου όνειρο, αλλά και για να μάθουν και νεότεροι άνθρωποι που ακούνε εμάς τους πιο νέους αυτά τα πολύ μεγάλα τραγούδια. Θα βγει το Νοέμβριο ο δίσκος. Και μόνο που γράφει μουσική αυτός ο τύπος 60 χρόνια, αξίζει τον κόπο να έρθετε να δείτε τι γράφει εδώ και 60 χρόνια. Εμείς ξέρουμε ότι γράφει σπουδαία και πολύ, πολύ όμορφα πράγματα. Σας περιμένω. Ατέλειωτος είναι ακόμα ο χρόνος και επομένως δεν μπορώ να πω ότι τελειώσαμε εδώ. Συνεχίζεται. Ο απολογισμός είναι ένας τεράστιος όγκος δουλειάς σε πολλούς τομείς. Το τραγούδι κυρίως, το τραγούδι αγάπησα και αυτό υπηρετώ. Έχω κάνει και μερικά ένα ορατόριο, το Φιλανθέρμο Πύλος του Νεγρεπόντι, έχω κάνει και συμφωνικά έργα που πραγματικά με εκφράζουν και αυτά απόλυτα, αλλά το τραγούδι είναι αυτό που με έχει κερδίσει, γιατί είναι αυτό που με κάνει να είμαι σε επαφή και να εκφράζω και να εκφράζομαι μέσα από μια κοινή, ας το πούμε, πορεία μιας κοινωνίας. Θα ακούσουμε δείγματα σποραδικά από διάφορες εποχές, δηλαδή από το πρώτο τραγούδι που έκανα, τα πρώτα ένα-δυο τραγούδια της στην ηλικία των 22-23 ετών, μέχρι και δύο τραγούδια φετινά, ανέκδοτα ακόμη. Θέλω να πω δηλαδή μια πορεία των 60 χρόνων και μέσα από εκεί έχω αντλήσει, έχω ανθολογήσει κατά κάποιο τρόπο πάρα πολλά τραγούδια, αλλά δεν φτάνει ο χρόνος. 2,5 ώρες είναι αρκετές νομίζω και για τον κόσμο. Θα μου δοθεί και ευκαιρία μια άλλη φορά να συνεχίσουμε. Δεν έχω αποθυμένα με τίποτα. Συνεχίζω τη ζωή μου, συνεχίζω την πορεία μου ακάθεκτος. Δεν έχω μετανιώσει για τίποτα από ό,τι έχω κάνει στη ζωή μου. Και
είμαι και σε κατάσταση που να βλέπω μπροστά. Έχω προσφέρει μετά από το τραγούδι, θα με αγκαλιάσει ο κόσμος και το έχει δείξει. Αν κάτι του λείπει, θα το παραλείψει από μένα, από την αγάπη του και από το, πώς να σου πω, από την επιρροή που θα μπορούσα, την όποια επιρροή αισθητική θα μπορούσε να έχει απάνω της κοινωνίας. Αλλά η κοινωνία είναι αυτή που αξιολογεί, που τοποθετεί. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο, δηλαδή ό,τι είναι να γίνει, μόνο ενωμένος ο κόσμος σαν κοινωνία μπορεί κάτι να καταφέρει. Αν είναι 100 κομμάτια, δεν πιστεύω σε τίποτα.